Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Επιμελητηρίο Άρτας η βράβευση του Κέντρου Αγγλικής Γλώσσας Κορίνη για τη διάκρισή του μέσα στα 3 καλύτερα πανελλαδικά για την άριστη προετοιμασία των μαθητών επίπεδου C2 Proficiency στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εφήβων 2017 του πιστοποιητικού γλωσσομάθεια TAI. Παράλληλα έγινε η απονομή του πρώτου πανελλαδικού βραβείου για την πιο πρωτότυπη έκθεση επίπεδου Proficiency και δώρο ένα τάμπλετ στη μαθήτρια Σοφία Μητρογιώργου. Την απονομή έκανε η υπεύθυνη εξετάσεων TAI για την Ελλάδα και άλλες χώρες στον κόσμο, Λία Ναουμίδη, η οποία από την πλευρά της τόνισε την ανάγκη για απόκτηση πραγματικών δεξιοτήτων με έμφαση στην επικοινωνία. Καλώς ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση για τη βράβευση της Σοφίας, της μαθήτριάς μου, της Σοφίας Μητρογιώργου και για την βράβευση του φροντιστηρίου, για την πιο πολύ καλή απόδοση των μαθητών στις εξετάσεις του Μαρτίου στο πτυχίο TAI, Test of Interactive English. Θέλω να καλέσουμε τώρα την υπεύθυνη εξετάσεων του Test of Interactive English, την κυρία Λία Ναουμίδη, είναι υπεύθυνη για τις εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Να πει δύο λόγια και να κάνει την βράβευση. Καλησπέρα σας και να ευχηθώ και καλή αποκριά. Να σας πω δύο λόγια για την συμμετοχή εκδήλωση και αυτόν τον διαγωνισμό και για το τι κάνουμε εγώ και το τι κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν, εκπροσωπώ την εταιρεία Γνώσης Assessment. Η Γνώσης Assessment διοργανώνει τις εξετάσεις Test of Interactive English κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα. Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και έχουμε και την ευθύνη της διοργάνωσης και προώθησης του πιστοποιητικού και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ήδη εξτάσεις και εξάγονται με μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία, στην Κύπρο, έχουν ξεκινήσει στη Ρουμανία, έχουμε σε αυτές τις χώρες αναγνώριση στη Βρετανία, στην Ιρλανδία, περιμένουμε αναγνώριση από την Ισπανία, είναι θέμα χρόνου και επέκταση εκεί και επίσης είμαστε σε συζητήσεις για να διοργανώνεται το Test of Interactive English στις ΗΠΑ του Καναδά και σε χώρες της Ασίας. Η Σοφία θα πάρει έναν έπαινο και ένα τάμπλετ. Λοιπόν, η Σοφία θα πάρει έναν έπαινο για να θυμάται την επιτυχία της, όπου φαίνεται το τι πέτυχε. Σοφία, μου σου εύχομαι να είναι ένα λιθαράκι στον δρόμο σου για την επιτυχία που για μένα είναι να είσαι ευτυχισμένη στη ζωή σου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, ο έπαινος και το τάμπλετ σου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη Σοφία γιατί μέσα από την πολύ καλή δουλειά τη Σοφία και των άλλων παιδιών μπόρεσε το σχολείο να πάρει αυτή τη βράβευση. Είναι ένα teamwork όλο αυτό. Η κυρία Κορίνη αφιέρωσε το βραβείο στους μαθητές της για την άριστη απόδοση και συνεργασία τους που έφερε αυτή τη διάκριση και η Σοφία Μητρογιώργου παρότρινε τους μικρότερους μαθητές να μελετούν ξένες γλώσσες γιατί τους ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο. Χαρακτήρισε δε την προετοιμασία της πολύ ενδιαφέρουσα και είπε πως έγινε η αιτία που άρχισε να διαβάζει περισσότερα αγγλικά λογοτεχνικά βιβλία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα και ιδιαίτερα την δασκάλη, την κυρία Κορίνη, η οποία μαθαίνει αγγλικά από την τρίτη δημοτικού, καθώς και την κυρία Ρωμίνα και την κυρία Άννα. Και ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που το γεγονός αυτό συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες και το χωρίσεις στην επιστήμη, που... Συγγνώμη. Ναι. Αφού μέρος του υλικού, στο οποίο προετοιμάστηκα και εξετάστηκα, αναφέρεται στη ζωή και το έργο της Florence Nightingale, μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στην επιστήμη και συγκεκριμένα στην περίθαλψη και τη φιλανθρωπία. Το θέμα της έκθεσής μου που αφορούσε μια νεαρή γυναίκα από την Κίνα
διάσημη στη χώρα της, η οποία αποφάσισε να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας της, όχι με τις συμβατικές ιατρικές μεθόδους, αλλά με παραδοσιακές θεραπείες, χωρίς να έχει όμως θετικό αποτέλεσμα. Η προετοιμασία μου για αυτές τις εξετάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν η ανάγνωση του βιβλίου «Μικρή από την Κύψα», γιατί μετά από αυτό άρχισα να διαβάζω πολύ περισσότερα βιβλία στα αγγλικά και το να διαβάζεις ένα βιβλίο στη γλώσσα στην οποία γράφτηκε είναι πολύ διαφορετικό από το να το διαβάζεις από μια μετάφραση. Καμία μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως το πνεύμα ενός βιβλίου. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που βρίσκεστε εδώ και θα ήθελα να παροτρύνω τους μικρότερους μαθητές να μελετούν ξένες γλώσσες, γιατί μας ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο και γι' αυτό θέλω να πω, κάτι που είπε ένας Γερμανός ποιητής, ο Ράκετ, πως με κάθε γλώσσα που μαθαίνει κανείς παραπάνω, ελευθερώνει μέσα του ένα πνεύμα δεμένο τότε. Να δώσω το βραβείο στην κυρία Κορίνη, που όπως λέει είναι για την εξαιρετική προετοιμασία των μαθητών της, αλλά νομίζω ότι αυτή η πλακέτα δεν λέει τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία είδατε, σε αυτή τη δουλειά. Τα καταπληκτικά ενδιαφέροντα, πολύ διαφορετικά. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά μπήκαν μέσα στην τάξη, συζητήθηκαν, προβληματίστηκαν τα παιδιά, εξέφρασαν απόψεις. Δεν έχω λόγια να συγχαρώ, τώρα καταλαβαίνω και από κοντά τι δουλειά έχει γίνει, τόσο από την κυρία Κορίνη που είναι η καθοδηγήτρια, τις καθηγήτριες που έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά, τα παιδιά και όλους αυτούς που στάθηκαν πίσω από αυτά τα νέα άτομα για να μπορέσουν να φτάσουν όλο το σημείο. Συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Συγχαρητήρια σε όλους.